Σήμερα ξέρετε τι αποκρυφισμός υπάρχει στους χριστιανούς. Τι μαγεία υπάρχει. Αλλά δεν γράφεται. Πάει από στόμα σε στόμα. Ξέρετε πόσα μαγικά κάνουμε εμείς οι χριστιανοί. Είτε είναι επιγνώστη είτε ανεπιγνώστος. Να σου πω ένα παράδειγμα. Την 1η του Μαΐου, ποιος δεν έχει βάλει αυτό το στεφάνι στην πόρτα του σπιτιού του. Το ξέρετε ότι αυτό είναι δολολατρικό. Είναι μαγεία. Τι δουλειά έχει αυτό το στεφάνι με τα λούδια που βάζουμε στην πόρτα μας. Είναι μαγεία. Πόσα παιδιά φοράνε ένα βραχιολάκι εδώ, σκίνινο, κόκκινο, τι είναι αυτό. Ξέρετε τι είναι αυτό. Το Μάρτι κλπ. Για να έχουν καλή τύχη. Τέτοια βραχιολάκια έχουν οι καμπαλιστές. Είναι μαγικά σύμβολα. Πόσοι δεν έχουν επιδύσει τη φωτιά την ημέρα του Αγίου Άντου Προδρόμου τον Ιούνιο, 24 Ιουνίου, από πάνω. Ξέρετε τι είναι αυτό. Η δολολατρική καθαρμή που περνάγαν τα παιδιά τους πάνω από τη φωτιά. Ξέρετε πόσα τέτοια έχουμε και εμείς σήμερα. Άγραφα. Πόσες προλήψεις έχουμε στο γάμο και πόσα μαγικά γίνονται στο γάμο. Που σπάζουν ένα ψωμί πάνω στο κεφάλι της νύφης και κάτι άλλα τέτοια. Αυτά είναι μαγείες. Ή σπάνε πιάτα ή στις κηδείες. Ξέρετε πόσα τέτοια έχουν επιβιώσει από την ειδωλολατρία, από τη μαγεία. Αφήνω πια αυτά που κάνουν για να τραβήξουν το σύζυγό τους, έτσι που τους λένε οι μάγοι κλπ. Αφήστε τα. Είναι σχρό και εστί και λέγει.